Γκοτζίεφ, μήπως θα σας ενδιέφερε να δείτε τους πίνακες μου? Φυσικά. Ρίξε μας. Ωραία. Αυτός είναι ένας βιολιστής που παίζει το βιολί του. Α. Είναι αληθινό πρόσωπο. Το γνώρισα στη Μονμάρτη. Ξέρετε, είναι λίγο χοντρούλης. Και όπως βλέπετε, τα δάχτυλα είναι μεγάλα και χοντρά. Δεν είναι καλό πράγμα για ένα βιολιστή να έχει μεγάλα δάχτυλα. Αλλά βλέπετε, είχε κάποιο ενδιαφέρον έτσι όπως τον έβλεπα να κάθεται μοναχός του. Και ο άλλος πίνακας? Ο άλλος πίνακας είναι ένα από τα εγγονάκια μου. Ο Ζασπέρ. Εδώ του είχα δώσει να φάει λίγο ψωμί μεγάλα. Κοιτάξτε τον. Η αλήθεια είναι πως η μύτη του είναι λιγουλάκι γαμψή, σαν τη δική μου. Αλλά βλέπετε, είναι πολύ καλό παιδί. Θα τους αγοράσω και τους δύο. Α, κύριε Γκοτζίεφ, πόσο χαρούμενοι με κάνετε. Βλέπετε, μου έχουν τελειώσει τα χρήματα. Ακόμα και στη μαύρη αγορά, κύριε, είναι όλα πανάκριβα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και πάλι. Φρίτς, σου αρέσουν οι πίνακες που αγόρασα? Κύριε, η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να τους κατανοήσω. Δεν βλέπω ούτε το βιολιστή, ούτε το εγγονάκι. Μόνο μουτζούρες βλέπω. Δηλαδή, συντάσσεσαι κι εσύ με την άποψη της κυρίας Κιπ. Όταν της έδειξα τη συλλογή μου, μου είπε: «Κύριε Γκοτζίεφ, εδώ έχετε τα πάντα εκτός από τέχνη». Είναι πολύ σημαντικό για εκείνη τη γριούλα που κάποιος αγόρασε τα έργα της. Άσχετα με τη γνώμη που έχω εγώ, εσύ ή η κυρία Κιπ. Εκείνη ζωγραφίζει τα έργα της με όλο της το είναι. Την αληθινή καρδιά της. Θα ήταν πολύ κακό για εκείνη να μην βρει αγοραστή. Ο Θεός είναι θλιμμένος.